βρισκόμαστε έξω από το Υπουργείο Εργασίας, στο πλευρό των εργαζόμενων της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίοι κινδυνεύουν με απόλυση. Η διοίκηση της τράπεζας, παραβιάζοντας τη συμφωνία με τους εργαζόμενους, οδηγεί αυτούς και τις οικογένειές τους στην εξαθλίωση. Πρόκειται για μια πάγια τακτική, η οποία ενισχύεται και από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που από την αρχή της διακυβέρνησής της έχει ξεκινήσει το ξύλωμα εργασιακών δικαιωμάτων μέσα από την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης, την προστασία των εργολαβικών εργαζόμενων, την παράστασή τους στην πολιτική αγωγή στα δικαστήρια, την παραβίαση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και πολλά άλλα τα οποία δρομολογούνται τώρα και με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Εμείς λέμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι πάντοτε και ιδίως σε αυτούς τους 24 εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή είναι ένα σύμβολο και για τους υπόλοιπους των τραπεζών, να μην θεωρεί κανείς ότι θα μείνει στο απειρόβλητο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει όλους και σαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σαν αξιωματική αντιπολίτευση, τόσο μέσα στη Βουλή όσο και στο δρόμο, θα υπερασπιστούμε τόσο τα κεκτημένα δικαιώματά τους όσο και όλων των άλλων εργαζόμενων οι οποίοι πλήττονται όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, αυτή τη στιγμή γίνεται και μια συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας μέσα από μια τριμερή σύσκεψη που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε εφαρμόσει το ρυθμιστικό της ρόλο και παρενέβαινε σε όλες τις διενέξεις που υπήρχαν μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζόμενων υπέρ των δεύτερων. Αυτό πρέπει να κάνει και η Νέα Δημοκρατία, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει, μαζί με την ακύρωση των απολύσεων των εργαζόμενων αυτών, οι οποίοι υπηρετούν αυτά τα χρόνια στην Πειραιώ.